Γεια σας φίλοι μου, και στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα δούμε μια επέτειος. Λοιπόν, μετά από 6 μέρες περίπου βίντεο, τι νομίζατε, ότι παράτησα το κανάλι μου? Όχι. Δεν είμαι σαν άλλα κανάλια που δεν κάνουν ποτέ βίντεο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τέλος πάντων με το κυρίως θέμα. Σήμερα, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα δούμε μια επέτειος. Αυτή η επέτειος έχει να κάνει με το δεύτερο αγαπημένο μου πτηνό φάρμας μετά την κότα, η οποία είναι η γαλοπούλα. Τι μπορεί να είναι όμως αυτή η επέτειο? Πριν ένα χρόνο, σήμερα 6 Σεπτεμβρίου, πήρα τις πρώτες μου γαλοπούλες. Λοιπόν, ένα ζευγάρι μαύρες απλές γαλοπούλες από ένα φορτηγό που πουλούσε πτηνά. Και κλείνω ένα χρόνο που έχω το δεύτερο αγαπημένο μου πτηνό φάρμας, τη γαλοπούλα, μετά τα κοτόπουλα. Και θα κάνω μια επέτειο, που στην ουσία θα σας δείχνω νέα από όλες τις γαλοπούλες που έχω. Δεν είναι πολλές, αλλά θα τις αυξήσω. Και όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε στο playlist που έχω, ειδικό playlist βίντεο γαλοπούλες, να δείτε τα βίντεο που έχω κάνει σε σχέση με αυτό το πολύ ωραίο πτηνό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα νέα από τις γαλοπούλες μου, σαν special βίντεο για την επέτειο που κλείνω ένα χρόνο γαλοπούλες. Λοιπόν, αρχικά όλοι θα ξέρετε αυτόν εδώ τον κατράμι γάλο. Αυτόν εδώ τον κατράμι γάλο, ο οποίος είναι από τις πρώτες γαλοπούλες που πήρα ποτέ μου. Από το ζευγάρι που πήρα, το αρσενικό ήταν αυτό. Ο αγαπημένος μου γάλος, αυτός εδώ, ζει μέσα στο χωράφι με τα πτηνά, ο αρχηγός όλων των πτηνών. Τον έχω ένα χρόνο σαν σήμερα, πέρσι, 6 Σεπτεμβρίου τον πήρα. Δυστυχώς η θηλυκιά του έχει αρκετούς μήνες που πέθανε από ατύχημα. Μπλέχτηκε σε κάτι παλιά σύρματα και έσκασε. Αλλά δεν πειράζει, έχω αυτόν και έναν απόγονό του. Όπως είπα, πέρσι σαν σήμερα τον πήρα, τον έχω ένα χρόνο. Τον είχα πάρει σε ηλικία περίπου 6 μηνών, οπότε είναι 1,5 χρονών τώρα. Ο αγαπημένος μου γάλος, που θα είχα ποτέ μου, μπορώ να πω, με πολύ ιδιαίτερο και ήρεμο χαρακτήρα. Τον ξέρετε όλοι πλέον. Αυτός είναι το πρωτότυπο γαλόπουλο που έχω. Και σύντομα θα του πάρω και μια θηλυκιά ενήλικια, για να έχω μια σίγουρη ενήλικια θηλυκιά. Μετά λοιπόν βλέπουμε αυτό εδώ το γαλόπουλο, το οποίο σχεδόν όλοι το ξέρετε. Είναι 4 μηνών περίπου, σε μια εβδομάδα κλείνει 4 μήνες. Είναι παιδί του γάλου που σας έδειξα πριν και παιδί της γαλοπούλας που πέθανε από ατύχημα πριν αρκετούς μήνες. Πριν γεννηθεί αυτό. Συνολικά είχα βάλει 10 περίπου αυγά, βγήκανε 8, αλλά μόνο αυτό απέμεινε. Και είναι μοναδικό για μένα, οπότε μπαίνει στη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω ακόμα αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Για αρσενικό φαίνεται, αλλά θα δείξει σε ένα μήνα. Όταν πάει 5 μηνών θα ξέρω σίγουρα. Τώρα είναι 4 μηνών περίπου. Και μέχρι 7 μηνών θα το έχω κλεισμένο, ας το πούμε. Μετά από 7 μηνών είναι σίγουρο ότι θα ζήσει, δεν θα χρειάζεται φύραμα και θα μπορεί να ζήσει ελεύθερο στο χωράφι. Πολύ καλό γαλόπουλο. Απλό μουφικό γαλοπούλο όπως ήταν η μάνα του, έμοιασε στη μάνα του. Ο πατέρας του είναι κατράμι, που μου αρέσουν και πιο πολύ. Αλλά είναι ο μοναδικός απόγονος της πρώτης μου γαλοπούλας. Και όπως είπα, έχει συλλεκτική αξία για μένα. Έχει έρθει σε νέο σπίτι, ας το πούμε, αυτό εδώ, το σειρμάτινο. Το έχω εκεί φύραμα, νερό εδώ. Και το βγάζω και έξω για βοσκή να τρώει πρασινάδα. Και είναι μια χαρά. 4 μηνών γαλόπουλο. Έχει ξεπεράσει και το πρόβλημα με τα πόδια του που είχα πει σε προηγούμενο βίντεο. Και πηγαίνει μια χαρά. Και τέλος βλέπουμε αυτά εδώ τα 3 γαλόπουλα, τα οποία τα έχω πάρει αυγά από άλλον εκτροφέα. Τα οποία αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου με μορφικό κατράμι, όπως το γάλο που έχω. Τα άλλα είναι απλά μορφικά γαλοπούλα. Κοντεύουν 2 μηνών και αυτά. Σε μια εβδομάδα θα κλείσουν 2 μήνες. Πηγαίνουν μια χαρά. Φουσκώνουν και τα 3 σαν ενήλικοι γάλοι, οπότε πολύ πιθανός να είναι και τα 3 αρσενικά, για να φουσκώνουν και τα 3. Αυτό είναι το πιο δυνατό και το πιο ανεπτυγμένο, ο αρχηγός της ομάδας. Τα έχω μετακομίσει και αυτά, δίπλα έχω το κλουβί με το μεγάλο γαλόπουλο, φαίνεται λίγο στο πλάνο. Τα έχω φέρει σε ένα σειρμάτινο περίφραξη με χορτάρι, φύραμα τους έχω, νεράκι, και τα βγάζω και αυτά για βοσκή, αλλά όχι μαζί με το μεγαλύτερο, γιατί αυτό τα τσιμπάει. Και εννοείται πως τα ελέγχω, γιατί μπορεί να βγουν στο δρόμο. Αυτό το οικόπεδο δεν είναι φραγμένο. Και πηγαίνουν και αυτά μια χαρά. 2 μηνών κοντεύουν και δείτε ανάπτυξη. Μια χαρά. Κανένα πρόβλημα. Μεγαλώνουν πιο υγιές από όλα τα γαλιά που έχω εκτρέψει. Αυτά είναι πάνω κάτω τα γαλιά που έχω. Όπως είπα, θα πάρω σύντομα μια θηλυκιά ενήλικη. Χρονιάρικο πουλί. Για να έχω μια σίγουρη ενήλικη θηλυκιά για το γάλο μου. Πιστεύω να ζήσουν αυτά και το άλλο μεγαλόπουλο που είδαμε, να έχω του χρόνου ένα ωραίο γαλοκοπάδι με αρσενικά και θηλυκά. Και έχω και 6 αυγά γόνιμα, τα οποία θα βγουν σε 3 ημέρες στη μηχανή.
οπότε θα έχω και άλλα γαλοπουλάκια. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το επαιτειακό βίντεο για το δεύτερο αγαπημένο μου πουλί φάρμας, την πολύ αγαπημένη μου γαλοπούλα, και τα λέμε στο επόμενο. Αντίο.